Καλώς ήρθατε στο Telecontrol και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Μετά από την ένταση που θα δούμε, ο Φίλιππος μετανιώνει και ξαναπαίρνει τηλέφωνο και κάνει ερωτική εξομολόγηση στη Βασιλική. Αυτή η κίνηση ηρεμεί τα πνεύματα στη σχέση τους τελικά, καθώς ξαναθυμούνται όλα όσα τους δένουν. Την ίδια ώρα η Αντωνία έξαλλη από όσα έμαθε ότι τη Σούρνη η αρετή εισβάλλει στο μαγαζί της. «Σου είχα πει να μην τα βάλεις ποτέ μαζί μου», της τονίζει και τα κάνει όλα άνω κάτω. Η Αλκμίνη ωστόσο ντρέπεται πολύ γι' αυτό που συμβαίνει και κρατάει μούτρα στην Αντωνία. «Ρεζίλη έχουμε γίνει», της λέει. Την ίδια στιγμή ο Ισίδωρος καλεί την Αμαλία στο σπίτι για φαγητό και ο Μάνος δεν χάνει την ευκαιρία να του κάνει πλάκα. «Έλα Μάνο, ας τις βλακίες. Απλώς η Αμαλία μου είναι πολύ χρήσιμη στο γραφείο. Είχα ταλαιπωρηθεί όλον αυτό τον καιρό», δικαιολογείται. Στο μεταξύ, η μουσική βραδιά στο καφενείο του Πότη είναι γεγονός και η αρετή φυλάζει μια έκπληξη σε όλους και περισσότερο στο Στάθη, καθώς πιάνει το μικρόφωνο και τραγουδάει ένα τραγούδι όλο νόημα που του το αφιερώνει κιόλας, κάνοντάς τον να νιώθει πολύ άβολα. Η Ασπασία από την άλλη, ωστόσο, αποφασίζει να μην πάει στη μουσική βραδιά γιατί μαθαίνει ότι θα είναι εκεί και ο Δημοσθένης. Καλεί όμως τον Ορέστη σπίτι της για να φάνε μαζί και να μιλήσουν. «Δεν ξέρω, παιδί μου, από την πρώτη στιγμή που σε είδα, που μιλήσαμε, σε έβαλα μέσα στην καρδιά μου. Σε βλέπω σαν γιο μου. Αισθάνομαι λες και σε ξέρω χρόνια. Να σε καλά». Μετά το θάνατο του κείμωνά μου, η καρδιά μου σφράγισε, το ομολογεί και εκείνος την κοιτάζει με σεβασμό και συμπάθεια.